Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω, νομίζω ότι με ειρωνικό και προσβλητικό τρόπο, εν μέσω πανδημίας, αυτό εννοώ, ολοκληρώνει η κυβέρνηση μια διαδικασία με απλή τροποποίηση, την περιβαλλοντολογική αδειοδότηση της Τιτάν ΑΕ, την ώρα δηλαδή που παλεύει ο λαός μας με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του υγειονομικού προσωπικού να σώσει τη ζωή του απέναντι σε ένα σύστημα το οποίο ήταν διαλυμένο και υποκατάρρευση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ανοίγεται, βάζεται σφραγίδα για μια εξέλιξη στον ίδιο δρόμο που άνοιξε και ο ΣΥΡΙΖΑ με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων για την κάψη του καρκινογόνου SRF RDF στις σημαντοβιομηχανίες, αντιγράφοντας και την πρακτική του για την περιβαλλοντολογική αδειοδότηση της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Βόλο. Μπροστά σε αυτή τη γενική κατακραυγή και το κύμα των κινητοποιήσεων που έχει ξεσηκωθεί από μαζικούς και επιστημονικούς φορείς ενάντια στο επιχειρούμενο και ιδιαδεδομένο ανοσιούργημα, επιστρατεύεται επιχειρήματα της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας, προσπαθώντας να κάνετε το άσπρο μαύρο. Απεξάρτηση, λέτε, από ρηπογόνα συμβατικά, δηλαδή να διαλέξουμε ανάμεσα σε ποιο δηλητήριο, για περιορισμό του όγκου απορριμμάτων που οδηγούνται στην ταφή, που σημαίνει ότι σπάει η αλυσίδα της, κατά τα άλλα θα μπορούσε να είναι με σωστή χρήση της ανακύκλωσης, και για προστασία της ατμόσφαιρας. Υπάρχουν και αυτά όμως που δεν λέτε, γιατί αυτή η μονάδα έχει αδειοδοτηθεί το προηγούμενο διάστημα να καίει και διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικά, ξύλο. Οι ευθύνες των κυβερνήσεων όλων σας είναι τεράστιες, γιατί νομοθετείτε υιοθετώντας κατά γράμμα τις φιλομονοπωλιακές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι όροι, οι στόχοι της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, και σε αυτήν την ιστορία άμυροι ευθυνών δεν είναι ούτε η διοίκηση περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ούτε η διοίκηση των Δήμων των Όμορων στην περιοχή, που συμβάλλουν ενεργητικά στην υλοποίηση της υπόψης καταστροφικής για την υγεία και το περιβάλλον πολιτικής. Με βάση τα παραπάνω, ρωτάστε, κύριε Υπουργέ, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για να ακυρώσει την εκδοθήσα περιβαλλοντολογική αδειοδότηση ως προς την καύση του SRF RDF και να απαγορεύσει την καύση διαχωρισμένων ανακυκλώσιμων υλικών. Δεύτερον, να γίνουν ουσιαστικοί έλεγχοι της εγκατάστασης ως προς τις περιβαλλοντολογικές της επιπτώσεις και σε σχέση με το εργασιακό περιβάλλον και τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Και τρίτον, πώς θα προχωρήσετε στην εκπόνηση επιδημιολογικής έρευνας για την ευρύτερη περί τη μονάδα περιοχή. Ευχαριστώ. Μερικά εισαγωγικά στοιχεία για να ξέρουμε ακριβώς γιατί μιλάμε. Το εργοστάσιο της Ευκαραπίας αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά για την χρήση εναλλακτικών καυσίμων το 2014. Τον Αύγουστο του 2019 ανανεώθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι, προβλέποντας πάλι τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Το Δεκέμβριο του 2019 η εταιρεία ζήτησε τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων για να προσθέσει και το στα εναλλακτικά καύσιμα που ήδη επιτρέπονταν και το RDF-SRF. Διευκρινίζω πως το RDF-SRF παράγεται από την επεξεργασία αστικών στερεών απορριμμάτων και είναι του ίδιου γενικά χαρακτήρα με τα εναλλακτικά απόβλητα τα οποία ήδη επιτρέπονται επί χρόνια και στην περίοδο την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, ο φάκελος που υπέβαλε η εταιρεία για το 2019 εξετάστηκε, ζητήθηκαν μάλιστα και κάποιες διευκρινήσεις, στοιχεία. Διαβιβάστηκε στη συνέχεια, όπως προβλέπει η νομοθεσία, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η περιφέρεια το ανήρτησε το φάκελο στην ιστοσελίδα της. Κάλεσε το κοινό να ενημερωθεί και να συμμετάσχει στη διαβούλευση. Έστειλε επίσης το φάκελο στις αρμόδιες υπηρεσίες. Και ολοκληρώθηκε η όλη διαδικασία διαβούλευσης, όπως ακριβώς προβλέπει η νομοθεσία. Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα. Για να δούμε τώρα αυτά τα οποία αναφέρετε στην ερώτησή σας. Πρώτον, λέτε, σε συνθήκες πανδημίας λόγω κορονοϊού, ολοκλήρωσε η κυβέρνηση την αδειοδότηση. Δηλαδή, τι θέλετε, στη διάρκεια της πανδημίας να κλείσει το κράτος, να κατεβάσει τα ρολά και να μην κάνει τίποτα? Το κράτος συνέχισε να λειτουργεί. Όπως και εδώ, όπως και σε άλλους τομείς, έτσι και στο συγκεκριμένο τομέα. Δεν θα μπορούσαν να σταματήσουν οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Με την ίδια λογική, πρέπει να σταματήσει οτιδήποτε. Ό,τι μπορούσε να συνεχιστεί να λειτουργεί στη διάρκεια της πανδημίας, συνεχίστηκε. Ό,τι δεν μπορούσε, σταμάτησε. Αυτό μπορούσε να συνεχιστεί. Το δεύτερο. Τι άλλο υπενήσεστε δηλαδή με αυτό, ότι έγινε στα κρυφά στη διάρκεια της πανδημίας? Δεν έγινε στα κρυφά. Σας ανέφερα προηγουμένως ότι υπήρξε δημοσιοποίηση πλήρης
και υπήρξε διαβούλευση και συμμετοχή του κοινού. Υπήρξαν στο διάστημα αυτό οι αποφάσεις των Δήμων, επιστημονικών ενώσεων, φορέων, οι οποίες τις διατύπωσαν, αυτές ελήφθησαν υπόψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την έγκριση, κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Άρα είχαν ενημερωθεί και μπόρεσαν να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Και αυτό είναι και προφανές, διότι η όλη διαδικασία γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά. Δεν είναι καμιά διαδικασία η οποία απαιτεί να σκάβεις ή να είσαι παρόν, να είναι μαζεμένοι όλοι οι πάντες. Και οι διαβουλεύσεις στο εσωτερικό των φορέων και των Δήμων γίνονται ηλεκτρονικά, με τηλεδιασκέψεις, και η όλη διαδικασία της διαβούλευσης πάλι είναι ηλεκτρονική. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε κανένα θέμα ουσιαστικό. Από εκεί και πέρα, ένα δεύτερο σημείο, θα συνεχίσω μετά κύριε Πρόεδρε, απλώς να κλείσω και αυτό το ζήτημα. Λέτε με απλή τροποποίηση. Τι θα πει απλή τροποποίηση? Η διαδικασία που προβλέπεται για να επεκταθούν οι περιβαλλοντικοί όροι σε συγγενή θέματα όπως αυτά, με αυτά τα οποία ήδη έχουν αδειοδοτηθεί, είναι η απλή τροποποίηση. Αυτό προβλέπει και η ελληνική νομοθεσία και η ευρωπαϊκή. Αυτό έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Τι θα έπρεπε να γινόταν, δηλαδή, να δοθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση εξ αρχής για όλη τη λειτουργία του εργοστασίου? Αυτό γίνεται επί χρόνια. Και για την τρίτη ερώτηση, εδώ θα κλείσω κύριε Πρόεδρε με την τρίτη ερώτηση, με συγχωρείτε για την... αν θα ακυρώσουμε την περιβαλλοντική αδειοδότηση του εργοστασίου του Τιτάνα στην Ευκαρπία, σε ποια βάση να το ακυρώσουμε? Για να ακυρωθεί μια περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν αποφασίζει κάποιος επειδή έτσι του αρέσει, επειδή διαφωνεί με κάτι. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Η συγκεκριμένη μονάδα λειτουργεί με βάση την εθνική νομοθεσία, την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, τις οδηγίες για την κυκλική οικονομία και ένα σωρό άλλα κείμενα κανονιστικά και προγραμματικά με τα οποία συμβατεί. Δεν έχει προκύψει ότι παρεύει κάτι η εταιρεία ή το συγκεκριμένο εργοστάσιο για να φτάσουμε στο σημείο να το κλείσουμε ή να ακυρώσουμε την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Αλλά δεν διθέτει τέτοιο θέμα προφανώς. Μείνατε, κύριε Υπουργέ, στο τεχνικό κομμάτι. Όταν λέμε δεν έγινε προφανώς τα κρυφά, αλλά έγινε σε μια περίοδο που δεν μπορούσαν μαζικοί φορείς με συλλογικές αποφάσεις να εκφραστούν απέναντι την αντίθεση τους απέναντι σε αυτή την εξέλιξη. Και φυσικά λέμε, το κάνετε, είναι ειρωνία που το κάνατε στην περίοδο της πανδημίας, γιατί αυτό που περιγράφουμε είναι ότι δημιουργείται όλους εκείνους τους όρους για να δημιουργηθούν προϋποθέσεις σοβαρές μαζικής δημιουργίας, πώς το λένε, υποκείμενων νοσημάτων στον πληθυσμό συνολικά της Θεσσαλονίκης, με αυτή την εξέλιξη και βέβαια τα αντίστοιχα αποτελέσματα σε σχέση με το σύστημα υγείας. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε το παράδειγμα του Βόλου. Η ΑΕΠΟ άλλαξε τρεις φορές. Κάθε φορά καθορίζει με ακόμα περισσότερο ευνοϊκότερους όρους για τη συγκεκριμένη τσιμεντοβιομηχανία. Σύμφωνα δηλαδή, όταν γίνεται δυσανάλογα το υψηλότερο κόστος σε σχέση με τη διατήρηση των περιβαλλοντολογικών όρων, αλλά αλλάζουν προς το συμφέρον της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας. Το κεφαλαίο 1 είναι αυτό. Δεύτερον, δεν γίνεται καμία μέτρηση για τα μικροσωματίδια, τα οποία δεν παρακρατούνται από τις υπάρχουσες τεχνολογίες φίλτρων και με τις αντίστοιχες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Η κάψη του SRF κατά 30-40% οδηγεί στην αύξηση των εκπομπών υδροχλωρίου και του διοξίδιου του αζότου, το οποίο είναι ερεθιστικό για τα μάτια τους πνεύμονες, δημιουργεί ερεθισμούς ακόμα και πνευμονικό είδημα. Τέλος πάντων, αυτά αφορούν σε σχέση με τις ποσότητες. Οι μελέτες αφορούν θεωρητικές προδιαγραφές και όχι δεν γίνονται βάσει επιδημιολογικών μελετών. Παράγονται φουράνια και διοξίνες από δεδειγμένα καρκινογόνες ουσίες με συσσωρευτική δράση, γιατί δεν καθορίζονται φυσικά με αυτή την έννοια τα κατώτατα αποδεκτά όρια. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε όλη την περιοχή είναι επιβαρημένη και από την δυσοσμία που προκαλεί η λειτουργία των ΕΛΠΕ και έχει χαρακτηριστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ως η πιο μολυσμένη περιοχή στην Ευρώπη. Και βέβαια ο όγκος του καυσίμου μπορεί να δημιουργήσει βιομηχανικό ατύχημα 500 μέτρα από τον πρώτο οικισμό. Ο Όμιλος προσπαθεί να πλασάρει τη δίθεν κοινωνική περιβαλλοντολογική δράση ως αντίβαρο στη μεγάλη ρήπανση που προκαλεί με τη λειτουργία του, με δεντρίλια που φυτεύει στο λατομείο της Ευκαρπίας. Και εμείς αναρωτιόμαστε, αν βγαίναμε επίσημα και καλούσαμε τους καπνιστές για την αντιμετώπιση του καρκίνου να βάλουν γλάστρες στα μπαλκόνια, νομίζω θα μας μαζεύατε. Και πολύ καλά θα κάνατε. Άρα η πολιτική αυτή, η οποία δίθεν πλασάρεται ως κοινωνική και περιβαλλοντολογική, δεν καταργεί την καρκινογόνο χαρακτήρα της καύσης.
Και εμείς λέμε, κύριε Υπουργέ, το εξής, ότι δεν είμαστε στο 1800, όπου η βιομηχανική ανάπτυξη ως αναγκαίο κακό έπρεπε να προσβάλλει μαζικά, γιατί δεν είχαν βρεθεί οι όροι επιστημονικοί για να προστατέψουν όσον αφορά τη διασφάλιση της υγείας και της ζωής των εργαζομένων ή του περιβάλλοντος, αλλά όλα αυτά έχουν λυθεί. Η επιστήμη τα έχει λύσει και την επιστήμη την έχει εξελίξει οι εργαζόμενοι, αυτοί που παράγουν τον πλούτο. Το ερώτημα είναι γιατί, και είναι προφανής η απάντηση, μέσα στις συνθήκες στις οποίες έχουν δημιουργηθεί όλες οι προϋποθέσεις να λυθεί και το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος και της εργασίας για όλους με δικαιώματα, αυτή τη στιγμή να αναγκάζεται τους εργαζόμενους να ζουν στις συνθήκες του 1800 όσον αφορά τα δικαιώματα και τη διασφάλιση της ζωής και της υγείας του, αλλά του 2020 όσον αφορά τα συμφέροντα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Με αυτή την έννοια λέμε ότι είναι πολύ ελπιδοφόρα η κίνηση των 130 φορέων και πρέπει να διπλασιαστούν, να τριπλασιαστούν, γιατί ακριβώς είναι αυτή που βάζει μπροστά, ανοίγει το δρόμο για το λαό μας να αντιπαρατηθεί με μια πολιτική που ούτως ή άλλως δεν έχει κανένα προσανατολισμό να καλύψει ούτε την υγεία, ούτε την εργασία, ούτε τα δικαιώματά του.